Και πάμε να δούμε τώρα με την Μαρία Αρώνη τις διεργασίες, Μαρία, που γίνονται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και τι ζήτησε χθες ο αρμόδιος Έλληνας Υπουργός, ο κύριος Κερίδης. Ναι, Αθήνα και Βρυξέλλες βρίσκονται σε συντονισμό για την επικαιροποίηση και την βελτίωση της εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 για το μεταναστευτικό. Χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης είχε συνάντηση στις Βρυξέλλες με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ήλβα Γιώχανσον. Της εξήγησε ότι οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία έχουν αυξηθεί και ότι γίνεται μια προσπάθεια μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας να βελτιωθεί η συνεργασία στο θέμα του μεταναστευτικού. Η Επίτροπος Γιώχανσον υποσχέθηκε στην Ελλάδα επιπλέον χρηματοοικονομική βοήθεια για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και βοήθεια με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό και από την Frontex και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο. Στη συνέχεια, στη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού και της Επιτρόπου, προσθέθηκε και η Γερμανίδας Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Φέιζερ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της καλύτερης συνεργασίας με την Τουρκία. Συμφωνήθηκε λοιπόν να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ Αθήνας, Βερολίνου και Επιτροπής, διότι το Βερολίνο έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γίνεται στον Ανατολικό Διάδρομο με τις ροές από την Τουρκία. Αυτό που τόνισε η Επίτροπος Γιώχανσον είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει προσιλωμένη στην εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 και αναμένει ότι και η Τουρκία θα τηρεί τις δεσμεύσεις της. Διάφορα εργαλεία λοιπόν και μια σειρά από ιδέες εξετάζει τώρα η Επιτροπή προκειμένου να δοθεί κίνητρο στην Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αρλή Γερλίκαγια αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τις Βρυξέλλες και ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Κερίδης, θα μεταβεί στην Άγκυρα τον Οκτώβριο προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του.